κατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Μεγάλη προσφορά. Για λίγες ημέρες, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά, χειμερινά ρούχα από 5 έως 10 ευρώ. Μεγάλες προσφορές και στα υποδήματα. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Και
Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία. Συπτική χειρουργική αίθουσα. 10 ειδικούς ιατρούς. Ακτινολογική αίθουσα. Σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευσης COVID-19 και συμπτωμάτων. Νευροχειρουργικό, ιατρείο σπονδυλικής στήλης. Νευρολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11-126. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 2663-064-190. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, 26 Μαρτίου, εκπομπή Λόγος Αντίλογος, πιστή σε ραντεβού της 10 η ώρα ακριβώς. Μας παρακολουθείτε από τα social media, από το κανάλι μας στο YouTube, Corfu TV News, αλλά μας στέλνετε ό,τι θέλετε να επισημάνετε, καταγγελίες και αναφορές, ό,τι θέλετε να προβάλλουμε στο email μας, corfutvnews@gmail.com. Γρήγορα ανοίγουμε το βήμα της εκπομπής μας και υποδεχόμαστε τον Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ρέα. Καλησπέρα. Κυριακή 26 Μαρτίου, εδώ εμείς, πιστοί στο ραντεβού μας 10 η ώρα ακριβώς, εκπομπή Λόγος Αντίλογος. Έχεις πολλά θέματα και σήμερα, πολλές αποκαλύψεις. Πολλά θέματα και ενδιαφέροντα, παρακαλώ. Όπως πάντα, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα ενδιαφέρον, όπως είναι το δώρο μας, προσφορά από τα καταστήματα Γερμανός, είναι η τηλεόραση 32 ίντσων, πλησιάζει ο καιρός όπου ένα σημείο θα είναι ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει εδώ το πολύ όμορφο δώρο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καταστήματα Γερμανός και τον κύριο Σπύρο Σημάτη για αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις σημείες. Έξω υπάρχει μία λακκούβα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Ακριβώς. Γιατί να είμαι ακριβής. Δεν θέλω να είμαι τόσο ακριβής. Δεν ξέρω αν είναι έξω ακριβώς. Αλλά μας καταγγείλανε κοντά στην Ελεουργία. Είναι μία λακκούβα πολύ επικίνδυνη. Και καλό είναι ο Δήμος να φροντίσει να αποκαταστήσει εκεί το οδόστρωμα για να μην γίνει κανένα ατύχημα. Στην παραλία Σιδαρίου τα πράγματα είναι χάλια. Ξεκινάμε από βορρά, έτσι. Είναι χάλια στην παραλία του, από το Σιδάρι. Εντάξει, πλησιάζουμε στη τουριστική σεζόν. Καλό να γίνει κάτι, είναι κρίμα. Ωραία, άνοιξε. Βέβαια. Και θέλω να πω και κάτι, μια και βρισκόμαστε εκεί πάνω και θα κάνουμε το επόμενο θέμα. Για τα ντέρτια που είχαν κάποιοι και σημαίνανε στο καμπαναριό, με πήρε ο Ιερέας και μου δώσε τρεις διευκρινήσεις. Πρώτον, είναι εφημέριος, λέει, Λιμάρι και Σινιές. Δεύτερον, αυτό το περιστατικό έγινε κοντά στις Σινιές. Δεν ξέρω αν είναι στην ενορία Σινιών, στις Σινιές. Καλά, ναι. Τρίτον, το περιστατικό αυτό έγινε πράγματι, κλήθηκε η αστυνομία από τον ιερέα. Έτσι. Να το ξεκαθαρίζουμε. Ωραία, εντάξει. Να το ξεκαθαρίζουμε για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Πάντως, ως περιστατικό έγινε. Το ρεπορτάζ ήταν αληθινό. Γεγονός να έχει καταγραφεί. Και στην αστυνομία έχει καταγραφεί. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η καθίζηση έξω από το φρούριο. Είναι ντροπή, γιατί εκεί ήταν οι επίσημοι και παρακολουθούσαν την παρέλαση. Είναι ντροπή. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Είναι ντροπή. Για πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορούσε να κατέβει σε εκείνο το σημείο, φοβόταν να μην βουλιάξει μέσα. Ακριβώς. Και πρέπει να πω, θα το πω τώρα, γιατί στο τέλος έχουμε ένα μικρό απόσπασμα, ότι εχθές είχα μια ζωντανή σύνδεση με το Μέγκα και στο πρωινό, έτσι, πρόγραμμα, που παρουσιάσαμε την Παλαιά Φιλαρμονική Κέρκυρας. Πρέπει να σου πω
ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν, τι να σου πω, μας ξάφνιασε. Μας ξάφνιασε. Μία διαφήμιση παγκόσμια, θα έλεγα. Βέβαια. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το ρεπορτάζ σου, Διονύση, γιατί εσύ το ανέδειξες το θέμα. Ναι, την εκπομπή του Μέγκα, χαμογέλα και πάλι. Ο ήχος δεν είναι τόσο καλός. Δεν είναι τώρα, Διονύση. Από Skype, αλλά η εικόνα ήταν χίλιες λέξεις. Έτσι, θα δούμε το απόσπασμα. Δεν θες να το δούμε στο τέλος που έχουμε ετοιμάσει το ρεπορτάζ? Θα το δούμε τώρα, αυτό να το ξεχωρίσουμε. Ωραία, πάμε να το δούμε. Η φιλαρμονική πάντα της Κέρκυρας. Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τόσο καλημέρα, όμορφη χρόνια εικόνα. Χρόνια πολλά, βρισκόμαστε εδώ στο ληστό, στο κεντρικό του σημείο της Κέρκυρας. Σε ένα πανέμορφο σημείο, μόλις πέρασε το παλαιότερο μουσικοεκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, η Παλαιά Φιλαρμονική. Κατευθύνεται προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. Πρέπει να σας πω ότι η Παλαιά Φιλαρμονική έχει μια ιστορία 150 και πλέον ετών. Είναι από τις αρχαιότερες φιλαρμονικές. Η πρώτη. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι θα συμμετέχουν άλλες τρεις φιλαρμονικές. Η Μάνταρος, η Καποδίστριας και η Φιλαρμονική της Κάτω Κορακιάτας. Είναι μια πανέμορφη ημέρα εδώ στην Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ καλός ο καιρός και πρέπει να σας πω ότι νιώθουμε χαρούμενοι διότι επιτέλους είδαμε άνοιξη. Είναι τόσο όμορφα. Βλέπουμε αυτό τον όμορφο ήλιο από πάνω, σε αυτό το όμορφο κεντρικό σημείο. Είδαμε τη φιλαρμονική. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλοι ζηλεύουμε αυτή τη στιγμή όλους εσάς που κάνετε τις βόλτες σας. Βλέπουμε καρότσια, παιδιά, μεγάλους, μικρούς. Πίνουν εκεί τα καφεδάκια τους, ετοιμάζονται να γιορτάσουν και να παρακολουθήσουν. Πώς είναι έτσι η ψυχολογία του κόσμου, Διονύση? Είναι στους δρόμους, είναι έξω? Φέτος τα πράγματα φαίνονται να είναι πολύ καλύτερα από την τουριστική κίνηση και είναι όλοι χαρούμενοι, διότι φέτος θα ξεπεράσουμε κάθε ρεκόρ της επισκεψιμότητας στο νησί μας. Το είδαμε λοιπόν πολύ όμορφα, αλήθεια, το ρεπορτάζ του Διονύση. Ήταν στην εκπομπή της Σύση Χριστίδου, στο Μέγκα, να το λέμε και αυτό. Και ήταν πολύ όμορφη η παρουσία της φιλαρμονικής, την οποία την ευχαριστούμε, έτσι, για την ανταπόκριση. Η εικόνα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στα θέματά μας και πάμε σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε για τη διάσπαση της δημοτικής επιχείρησης της διαδημοτικής. Εγώ το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, ότι μια ενδεχόμενη διάσπαση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Η συνένωση πάντα είναι πάρα πολύ εύκολη. Η διάσπαση όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ το λέω για τους περιφερειακούς δήμους, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Και επιβεβαιώθηκα, διότι και ο Βορύδης, ο υπουργός, τα ίδια τους είπε. Και είναι λογικό, διότι η μεγάλη μερίδα του λέοντος
την έχει τη μεγάλη μεγαλύτερη του Λέοντος, την έχει ο κεντρικός δήμος, τη ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ θέλει οργάνωση. Είναι καταχρεωμένη. Είναι καταχρεωμένη. Από, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση στη ΔΕΙΑΚ από ποτέ. Έτσι. Θα έπρεπε οι δήμαρχοι, οι δύο, ο δήμαρχος ο κύριος Μαχημάρης και ο κύριος Λέσης, να τα επισημάνουν στο Υπουργό. Το πούνε, ξέρετε, η κυρία δήμαρχος εδώ πέρα, η οποία είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, να έχει φέρει σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο, ωραία. Αυτή η κατάσταση στη ΔΕΙΑΚ. Καταχρεωμένη. Το ζούμε όλοι μας, Διονύση, καθημερινά. Πάντως να σου πω ότι επειδή εμείς ήμασταν εκεί και ήμασταν έξω από τη σύσκεψη, έγινε σε υψηλός τόνος. Να το πούμε και αυτό. Ήταν υψηλή έτσι η τόνη και από το βορρά και από το νότο τους δύο δημάρχους προς τον κύριο Βορύδη. Εγώ είπα την προσωπική μου άποψη ότι, και το έχω πει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή, νομίζω μήνες πριν. Έχω πει ότι μια ενδεχόμενη διάσπαση δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Επιβεβαιώνω. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τη δήλωση του κύριου Βορύδη. Για πάμε να τον ακούσουμε. Τη δήλωση για το θέμα της διάσπασης. Πάμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για συζητήσεις επί της αρχής, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, ξέρετε, η δυσκολία στις συζητήσεις συνήθως έρχεται μετά. Δηλαδή κάποιος μπορεί να λέει θέλω να διασπάσω τη ΔΕΙΑ, ωραία, να έχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο νόμος το προβλέπει. Ο νόμος λέει ότι άμα ληφθούν αποφάσεις από τους δήμους, τότε προχωράει η διαδικασία αυτή. Βεβαίως υπήρχαν κάτι προθεσμίες, αν όλο το ζήτημα είναι νομοθετικά να παρατείνω τις προθεσμίες, εγώ αυτό το συζητήσω. Δεν έχω αντίρρηση. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημά μας. Γιατί από εκεί ξεκινά και αφετηριάζεται μια διαδικασία με την οποία ευλόγως πρέπει να γίνει μια επιτροπή η οποία πρέπει να αποτιμήσει. Τι να αποτιμήσει? Δίκτυα, περιουσιακά στοιχεία, οφειλές, προσωπικό, αποτελεσματική λειτουργία και εν συνεχεία να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο, το τονίζω, τελικώς θα διασφαλίζει ότι δεν θα πληγεί η παροχή υπηρεσίας προς τους πολίτες. Άρα λοιπόν, καμία αντίρρηση. Αν όλη η συζήτηση είναι να δώσω μια προθεσμία για να πάρουν αποφάσεις οι δήμοι, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν ληφθεί, να τη δώσω. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ενδιαφέρον. Το κομμάτι των αποτιμήσεων που πρέπει να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και αφού ακούσαμε τον κύριο Βορύδη, να ακούσουμε τον κύριο Λέση, που τον έχουμε μιλήσει μετά τη σύσκεψη, τι ακριβώς είπε. Πάμε να τον δούμε. Με το να πείσω να πούμε ότι πήραμε το πράσινο φως γενικά και αόριστα, δεν είναι αυτό ακριβώς που βγήκε μέσα από τη σύσκεψη. Πρώτη φορά επί της ουσίας έγινε μια παραγωγική συζήτηση πώς θα μπορούσε να φτιάξουμε ο κάθε δήμος δική του ΔΕΙΑ. Δηλαδή άρχισε η συζήτηση, θέλω να πιστεύω λοιπόν η συζήτηση θα βρει αισιό τέλος εφόσον υπάρχει συνεργασία και των τριών δήμων και του Υπουργείου. Βρισκόμαστε δηλαδή στο αρχικό στάδιο της δημιουργίας νέου ΔΕΙΑ. Ο κύριος Βορύδης πριν σε δηλώσει του μας είπε ότι χρειάζεται σύμφωνη γνώμη και των τριών δήμων. Αυτό υπάρχει? Σας απάντησα πρώτη φορά επί στην ουσία, καθίσαμε και διαπιστώσαμε και τις δήμαρχοι ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα φτιάξουμε ανεξάρτητη ΔΕΙΑ. Μέχρι σήμερα αυτή η συζήτηση δεν είχε γίνει. Δεν θα ψάξω ούτε θα αναλύσω πώς και γιατί δεν είχε γίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και εσείς ότι το μήνυμα είναι ότι χρειαζόμαστε κάθε δήμος να έχει τη δική του δημοτική επιχείρηση για να μπορέσει να είναι συνεπής απέναντι στους πολίτες τους, που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι η αρχική συζήτηση σήμερα όπως εξελίχθηκε από Δευτέρας θα βρει το μονοπάτια του και το βηματισμό του ώστε αυτά που πάμε σήμερα εδώ να υλοποιηθούν. Ακούσαμε και τον κύριο Λέση. Εντάξει. Εγώ τον είδα λίγο μαζεμένο, να σου πω την αλήθεια, τον κύριο Λέση. Δεν τον είδα τόσο αισιόδοξο σαν τις άλλες φορές. Ναι. Θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Έτσι. Το περίπτωμα που έχουν να πάρουν οι δύο δήμοι είναι πολύ μικρό. Έτσι, μπράβο. Καλό θα ήταν να υπάρξει αποκέντρωση της δημοτικής ΔΕΙΑΚ. Να υπήρχε αποκέντρωση με έλεγχο έτσι από τους δύο δήμους Βορρά και Νότου. Έτσι θα ήταν καλύτερα. Έτσι όπως πάει να γίνει, θεωρώ ότι θα είναι λάθος. Εντάξει, ταπεινά
εκφράζω την άποψή μου με όλο το σεβασμό στον κύριο Μαχημάρη και με όλο το σεβασμό στον κύριο Λέση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επειδή προσφέρεσαι σε ένα θέμα που θα ήθελα να το δούμε, είναι λίγο γρήγορα ο δρόμος για τη Μυτιδιώτισσα. Να πούμε ότι εκεί είχε γίνει μία παρέμβαση, Διονύση, και είχε ρηχτεί μπετό. Τώρα όμως έχουν φύγει τα σίδερα. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνος ο δρόμος. Τα πλάνα του κυρίου Σπύρου Σέρφ, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Είναι πολύ επικίνδυνο, πραγματικά. Δεν μπορεί να έρθει καλοκαίρι και να πάει ο κόσμος εκεί. Είναι okay. επικίνδυνο. Απλά το επισημαίνουμε. Λοιπόν, τη Μυρτιδιώτηση. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τη ΔΕΙΑ. Πρόσεξε. Και με το Δήμο. Έχει μια ασφαλτόστρωση στη Μαντζάρου. Πολύ ωραία. Έγιναν διαγραμμίσεις, απαγορεύονται οι στάθμες κλπ. Όμως πουθενά, μα πουθενά, έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο, δεν έχω δει πυροσβεστικό κρουνό να ξεφυτρώνει από την άσφαλτο και να είναι με την αυτοί. Δεν το έχω δει. Θέλω να μου δείξει τη φωτογραφία πώς ήταν πριν σε αυτό το σπίτι. Το βλέπουμε. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, υπήρχε ένα κυκλίδωμα, ένα προστατευτικό, μια σιδεριά. Κακόγουστη βέβαια. Κακόγουστη. Θα μπορούσαν να φτιάξουν κάτι ωραίο εκεί πέρα και να είναι να προστατεύει τον πυροσβεστικό κρουνό. Αλλά υπήρχε κάτι. Αν ακουμπούσε κάποιος, θα χτυπούσε στο σίδερο. Δεν θα σπάγε τον κρουνό. Έχθες το απόγευμα, κάποια κυρία, σύμφωνα έτσι με μαρτυρίες, έκανε όπισθεν, έδωσε μία στον κρουνό. Έπηγε από τη θέση του. Δεν ήθελε πολύ. Μα χθες, μα αύριο, μα μεθαύριο, μα σε ένα μήνα θα γινόταν αυτό. Θα γινόταν. Και βεβαίως ο πίδακας ήταν τεράστιος, γιατί αυτοί οι πυροσβεστικοί κρουνίσκοι συνδέονται, πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, με τον κεντρικό αγωγό, ώστε να, να υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού όταν ένα πυροσβεστικό όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας βγαίνει να γεμίσει νερό. Πρέπει να γεμίζει σε χρόνο δεντέ. Επομένως, γι' αυτό και έχει και μεγάλη πίεση το νερό. Δεν είναι μεγάλη πίεση. Είναι ότι έχει μεγάλη διατομή ο αγωγός από τον κεντρικό, ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μπορεί να δίνει μεγάλη ποσότητα νερού σε πολύ μικρό χρόνο. Σε πολύ μικρό χρόνο. Και γι' αυτό είδαμε να φτάνει το νερό στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο ήσουν εκεί, ευτυχώς το καλύψαμε. Ήταν εντυπωσιακό, πρέπει να σου πω. Αλλά υπέστησαν ζημιές το κατάστημα του κυρίου Παγκράτη. Και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι. Θα μου πεις 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000. Ναι, αλλά δεν φταίει σε τίποτα. Ο άνθρωπος πρόσεξε. Ευτυχώς που ήταν εδώ. Αρχεία είχαμε χθες. Μπορούσε ο άνθρωπος να λείπει. Ναι, βέβαια. Να πάει στην Οικουμενίτσα. Να γεπάει στα γέννα. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Στο βόρειο συγκρότημα. Επί μισή ώρα τουλάχιστον ο πίδακας ήταν 7-8 μέτρα. Και μπαίνανε. Τα βλέπουμε, βλέπουμε τα πλάνα. Το μαγαζί του, του ανθρώπου. Δεν θέλει τίποτα αυτός. Και θα πρέπει ο Δήμος να σπεύσει να τον αποζημιώσει. Εννοείται. Δεν είναι καμιά δουλειά πυροσβεστική. Η πυροσβεστική σε αυτές τους κρουνούς το μόνο που δίνει είναι οι προδιαγραφές από το στόμιο να είναι συγκεκριμένες για να μπορούν να συνδέσουν τα οχήματα. Τους σωλήνες. Σωλήνες. Το μόνο που κάνει η συντήρηση και η τοποθέτηση είναι αρμοδιότητα του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας κατόπιν υποδείξεως της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Λέει η πυροσβεστική υπηρεσία. Στη Ματζάρου θέλουμε ένα πυροσβεστικό κρουνό. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν το μικρό ρεπορτάζ που έχεις κάνει. Πάμε. Είσαι εδώ. Πυροσβεστικός χρονός έχει σπάσει εδώ, όπως βλέπουμε στο Δημοτικό Θέατρο. Φεύγει πάρα πολύ νερό, δεν γνωρίζουμε αν έχουν ειδοποιήσει για να έρθουν να το κλείσουν. Πέφτει νερό και στο πάνω σπίτι αλλά και στο μαγαζί εδώ. Βλέπετε ότι ο κόσμος έχει σταματήσει
και κάθεται και το κοιτάει. Είναι όντως μάλλον από κάποιο αυτοκίνητο. Όπως και να έχει, βλέπω ότι ο πυροσβεστικός κρουνός έχει σπάσει. Είναι πάρα πολύ το νερό το οποίο πέφτει. Κάνει ζημιά και στο μαγαζί, να πούμε, το οποίο υπάρχει εδώ, αλλά και στο σπίτι πάνω. Η ιδέα την υπεύθυνη, όντως αυτό είπαμε, έρχεται σε λίγο, μας έχουν ενημερώσει ότι έρχονται για να το κλείσουν. Είμαστε ζωντανά στον αέρα, είναι και δικό σας κατάστημα, είναι και δικό σας κατάστημα εδώ, εντάξει τώρα, τι να πούμε. Είχατε επίσης για τον πυροσβεστικό κρουνό. Ναι, είχα πιάσει τον δρόμο και είχα προστατευτικά γύρω από τον κρουνό. Α, ελπίσουμε να μην υπάρχει ζημιά και μέσα στο κατάστημα. Ναι, έχει πλημμυρίσει, να το. Και μιλάμε για ένα βιβλιοπωλείο. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι χαρτί, ντοσιέδες. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Παγκράτη, έχετε. Εντάξει, έχετε ζημιά, δεν το συζητάω, μεγάλη, έχει πλημμυρίσει. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στο μαγαζί, εδώ βλέπετε ότι ακόμα τρέχει το νερό. Έχει μπει από εδώ, από την πόρτα. Η ΔΕΙΑΚ για να κλείσει, αλλά το θέμα ότι έχει υποστεί ζημιά. Εσείς έχετε δει τίποτα, το φωτοτυπικό έχετε υποστήσει ζημιά? Όχι, έτσι. Όχι. Αλλά είναι κάτι με τον πυροσβεστικό κρουνό, σας άκουγα πριν που το λέγατε κι εσείς. Εντάξει, έπρεπε να έχει τα προστατευτικά. Ναι, το φυσικό αυτό. Αυτό έγινε τώρα με την ασφαλτόστρωση, έτσι, με το έργο το τελευταίο εννοώ. Ναι, έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά κολονάκια που υπήρχαν πίσω από τον κρουνό. Αν δεν είχε αυτή η πόρτα εξόδου του νερού, ήταν. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, που μας προέκυψε αυτή τη βδομάδα. Δεχθήκαμε συγκοφαντικές αναφορές από τον πρόεδρο της εστίασης και διασκέδασης, τον κύριο Βλάχο. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Θεωρούσε ο κύριος Βλάχος ότι είναι από τους σοβαρούς επιχειρηματίες και δεν θα μπαίνανε σε αυτές τις λογικές, ρέα. Δεν το πίστευα αυτό. Όταν άκουγα από τα αυτιά μου, έγινε μια μάζοξη λοιπόν. Και τι τους είπε λοιπόν ο κύριος Βλάχος? Ακούστε. Ακούστε πώς θέλει να προστατεύσει την παραβατικότητα. Ορισμένο. Προσέξτε. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σοβαρό. Έγινε μια μάζοξη. Και μαζευτήκαν εκεί πέρα κάποιοι επιχειρηματίες. Ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ. Και άκουσε να δεις τι είπε. Είπα ότι δεν είναι ένα κακό ένας δημοσιογράφος, όποιος και αν είναι αυτός, να κατηγορεί συνέχεια και να έχει στόχο τα μαγαζιά της πόλης. Πρόσεξε πώς εκλαμβάνει τη δημοσιοποίηση της παραβατικότητας ορισμένων. Πρόσεξε, ο κύριος Βλάχος αυτό τα λέει. Και δεύτερον, είπα ότι πρέπει να βγει κάποιος να μιλάει για τα προβλήματα. Πρόσεξε. Κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι της παλιάς πόλης, προσέξτε τον κύριο Βλάχο τι σκεπτικό έχει. Να μου τα πέφτει σε μένα αυτά. Τον πήρα και του πήρα, τι πράγματα είναι αυτά που λες? Μου λέει, και τα λέω ακριβώς έτσι όπως μας τα είπε. Και δεύτερον είπα, λέει, ότι πρέπει να βγει κάποιος να μιλάει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και όχι να μας κυνηγάει, κυρίες και κύριοι, να μας κυνηγάει, λέει, συνέχεια για 10 μέτρα. Συγγνώμη, για 10 πόντους, γλώσσα λανθάνωσα την αλήθεια, λέει. Έτσι. Γι' αυτό το ίδιο έκανε εκεί στο μαγαζί του, στο πάνω και στο Βενετσιάνικο πηγάδι. Το ίδιο έκανε. Είχαμε διαμαρτυρίες συνεχώς. Λοιπόν, να μας κυνηγάει, λέει, για 10 πόντους και 30, και για 30, και 30 λέει, πόντους για τραπεζοκαθίσματα ή εάν, πρόσεξε να δεις, αυτά που λέει, πώς τα... δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται αυτό που συμβαίνει όσοι παραβιάζουν το ράλιο. Ή αν παίζει, λέει, μουσική μετά τις 12:30 η ώρα, να μην το λέμε. Καταρχήν το λέει αστυνομία, δεν το λέμε εμείς. Εγώ δεν λέω ότι
λέει ότι μας κυνηγάται, αλλά εγώ λέω ότι πρώτον πρέπει να μην δίνουμε δικαίωμα και δεύτερον ότι θα έπρεπε να ακούγεται η δική τους φωνή. Σε παρακαλώ, πες μου πόσες φορές τον έχουμε παρακαλέσει και ήλιο παρακαλέσει να μας πει την άποψή του. Διονύση, να σου δείξω εγώ τώρα τα μηνύματα που έχω στείλει εγώ προσωπικά στον κύριο Βλάχο. Εγώ προσωπικά τον έχω καλέσει τον κύριο Βλάχο. Αυτά τα έλεγε και συμπλήρωσε βεβαίως, με καταγγελίες που έχω, ότι θα πρέπει να μας κόψουν τη διαφήμιση στο λόγο αντίλογο. Εντάξει, αν αυτό ισχύει, εντάξει, είναι ντροπή, Διονύση. Τι είναι αυτά? Ντροπή του. Ντροπή του. Τι είναι αυτά? Ντρέπομαι, νόμιζα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Να θέλει να κόψει τη διαφήμιση γιατί παρουσιάζουμε τα προβλήματα των κατοίκων της παλιάς πόλης. Ωραία. Αυτός είναι ο κύριος Βλάχος, ο πρόεδρος διασκέδασης, των κέντρων διασκέδασης, έτσι όπως το ονομάζει το σωματείο, και εστίασης, το νέο σωματείο. Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά, έπεσα τα σύννεφα. Διονύση, συγγνώμη. Κάθε μέρα λαμβάνουμε δελτία τύπου από την αστυνομία, ναι ή όχι? Μέσα σε αυτά τα δελτία τύπου έρχονται ταυτόφορα για την παραβίαση μουσικής. Εμείς καθόμαστε και κυνηγάμε τα μαγαζιά. Να πούμε στον κύριο Βλάχο, έτσι. Κύριο Βλάχο, εντάξει. Αν θέλει βεβαίως, ό,τι ώρα θέλει, το βήμα είναι ανοιχτό. Δεν το συζητάω και το έχουμε αποδείξει. Να συνεχίσουμε. Μας δίνετε δύναμη για αυτά που κάνετε. Μας δίνετε μεγαλύτερη δύναμη. Νομίζετε ότι εμείς θα καμφθούμε γιατί θα μας κόψει τη διαφήμιση ένας επιχειρηματίας? Νομίζετε ότι είναι αυτό ο λόγος αντίλογος, η δισκογραφία είναι ανταμοιβή με διαφήμιση? Τι είναι αυτά που κάνετε? Τι είναι αυτά που λέτε? Εσείς αυτά κάνετε στο μαγαζί σας? Δεν μπορεί κανένας να φημώσει την αλήθεια, Διονύση. Και όταν η αλήθεια είναι επίσημη και έρχεται από επίσημα χείλη, έλα τώρα. Να θυμίσω ότι είχε προβλήματα εκεί στη γειτονιά του. Προβλήματα με τα τραπεζοκαζήματα. Σου λέει κάτσε να τα μαζέψω, να δω μήπως μπορώ να βάλουμε και έναν ο οποίος να μιλάει υπέρ μας. Τι να μιλάει υπέρ σας, δηλαδή τι να λέει? Να λέει ότι πρέπει να παραβιάζουν το ωράριο. Μάλλον ο κύριος Βλάχος θα το βρίσκει σωστό. Άρα γιατί συμμετείχε στις διαδικασίες ο κύριος Βλάχος και έλεγε να είμαστε τυπικοί? Ο κύριος Βλάχος δεν έλεγε ότι να φύγουν τα μέλη τα οποία προκαλούν προβλήματα? Οι συνάδελφοί του να κάνουν η χορύπανση, κύριε Βλάχο. Τι να σου πω, Διονύση, δεν... Δεν θα σας περάσει. Όχι γιατί το έχω προσωπικό. Δεν σας περάσει από τους κατοίκους παλιάς. Είναι θέμα προσωπικό. Εντάξει. Δεν θα σας περάσει. Ό,τι και να κάνετε. Δεν μπορείτε εσείς να αναστατώνετε το ιστορικό κέντρο της πόλης Κέρκυρας και να λέτε έλα μωρά, δεν πειράζει, και 10 μέτρα τα μεσοκαθίσματα βάλουμε επιπλέον. Ακούστε. Και βεβαίως οι επιχειρηματίες, πρέπει να πούμε, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είπαν τι είναι αυτά που λες. Εμείς θα συνεχίσουμε. Εμείς θέλουμε να διαφημίσουμε τα μαγαζιά μας σε αυτό. Με στόλιζε, με κοσμητικά επίθετα. Χωρίς να του έχω δώσει το δικαίωμα, χωρίς να του έχω δώσει τίποτα. Τον πήρα και λέω, τι είναι αυτά που κάνεις, τι είναι αυτά που λες. Ξέρεις, εγώ δεν σου μεταφέρανε λάθος και τέτοια και που τα μεταφέρανε. Σοβαροί επιχειρηματίες, ε. Καλά, δεν είχε σκοπό τώρα κάποιος να μεταφέρει ψέματα για όνομα του Θεού, δεν νομίζω. Γιατί εσύ όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την κοινωνία, είναι μικρή η πόλη μας και ο καθένας ξέρει τον άλλον. Τι. Τώρα εντάξει, τι. Δεν λαθούμε. Λοπή του, λυπάμαι πάρα πολύ. Και το μιλάω και για τα μέλη της εστίασης και διασκέδασης, που είναι ο πρόεδρος ο κ. Βλάχος, με αυτά που λέει τους εκθέτει. Κύριε Σκολαρίκη, ακούστε τι είπε, καλέστε το ξανά. Αυτά που σας είπα είναι αυτά που μου είπε εμένα. Δηλαδή τι άμα ξεπερνάμε, λέει, το ωράριο, πρέπει να δημοσιοποιείται? Είναι θέμα, πρέπει να μας γράφει η αστυνομία? Θα το ξαναπώ. Θα το ξαναπώ. Κάθε μέρα λαμβάνουμε επίσημα δελτία τύπου γιατί είμαστε δημοσιογράφοι και είμαστε επιστοποιημένοι από την αστυνομία. Μέσα σε αυτά έρχονται και ταυτόχρονα με την παραβίαση μουσικής. Δεν καθόμαστε έξω τα μαγαζιά να μετράμε και να κάνουμε εμείς τους τροχονόμους και τους αστυνομικούς. Και πραγματικά πορώ με τον κύριο Βλάχο που είπε ότι δεν του δίνουμε βήμα.
Εδώ είναι τα μηνύματα, Διονύση. Ευτυχώς είναι όλα καταγεγραμμένα. Επαγγελματικό το τηλέφωνο, δεν είναι ιδιωτικό, το ξέρουν όλοι. Ανοιχτό για τον κόσμο. Ας έρθει να μας πει ο κύριος Βράχος πότε. Σε αυτό που έγινε αυτό το εντάξει. Ο πρόεδρος της εστίασης και διασκέδασης με τα ψέματά του και τις συκοφαντίες του. Ειλικρινά, λυπάμαι πάρα πολύ. Και βεβαίως θα επανέλθουμε. Γιατί δεν μπορεί να μας φημώσει κανένας. Δεν μπορεί να μας φημώσει κανένας, κύριε Βλάχο, και διαφημίσει. Είπαν όχι, σας αρνήθηκαν οι επιχειρηματίοι, οι επαγγελματίες και οι συναδελφοί σας. Είπαν πράγματα αυτά που λες. Τα μεταφέραν. Ακούστε τι σκέφτηκε. Πώς να μονιμοποιήσει την παραβατικότητα, κύριε Ολύμπιε. Ακούστε τον κύριο Βλάχο. Κύριε Στεφανίδη, εσείς που τον έχετε εκεί στην Κοφινέτα, στο πηγάδι, στο βενετσιάνικο πηγάδι. Ακούστε, τι σκέφτηκε. Σου λέει να τον αποδυναμώσουμε, να τον βγάλουμε τις διαφημίσεις. Τι να αποδυναμώσω, δεν καταλαβαίνω. Να μην δημοσιοποιεί τα προβλήματα των κατοίκων της παλιάς πόλης. Θα κρύβουμε τα δελτία τύπου και τις φωνές. Όπως δεν κρύψαμε τη φωνή του κύριου Βλάχου, γιατί να κρύψουμε τον κύριο Ολύμπιο. Λοιπόν. Μαζί ήμασταν που τον παρακαλούσες για συνέντευξη μπροστά μου. Μπροστά μου. Το θυμάσαι που τον σταματήσαμε πριν μια εβδομάδα. Μα, σε εμάς ήταν με ένα αγγελικό χαμόγελο και σας ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Στο επόμενο έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε όμως πολύ λίγο χρόνο. Ένα πολύ γρήγορο θέμα θέλω να πάμε τώρα. Θα σου βάλω ένα πολύ γρήγορο θέμα που είναι, αναβλήθηκε στο ΣΤΕ. Α, ναι. Έτσι. Που είχαν προσφύγει για τον Ερημίτη. Ήταν για τις οικοδομικές άδειες τότε που είχαν δώσει για να μπορέσουν να χτίσουν. Τέλη Μαΐου. Έχουμε τον κύριο Φατήρα, ο οποίος μας μιλάει για το θέμα αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάντα μπαίνει το ερώτημα επιτακτικά, δηλαδή σε κάθε περίπτωση και για κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος πρέπει να το λογαριάζει αυτό το πράγμα. Επενδύσεις από ποιον για ποιον και με τι κόστος και ποιο είναι το αποτύπωμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το δηλαδή η Κέρκυρα έχει οι επενδύσεις, καταρχήν είναι εκορεσμένη από υποδομές, από υποδομές ας πούμε τέτοιες ας πούμε που δεν αντέχει άλλο. Λοιπόν, η οικιστική ανάπτυξη είναι τέτοια, έχει καταβροχθήσει φυσικούς πόρους τεράστιους, ας πούμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα, ας πούμε, να μιλάμε τώρα για τέτοιου είδους επενδύσεις που καταστρέφουν φυσικούς πόρους και καταστρέφουν περιβάλλον. Δεν έχουν, μας λείπει, έχουμε έλλειμμα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οπότε θα πρέπει πάση στη θυσία να το προστατεύσουμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Φατήρα. Πάντα έτσι η άποψή του είναι το the point, πάντα πραγματικά. Και τον ευχαριστούμε. Κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν τον Ερημίτη σαν τη σπουδαία επένδυση και σε ένα χρόνο είχαμε τόσους πολλούς τουρίστες, ποιοτική αναβάθμιση κλπ. Κλπ. Που δεν θα ξέραμε πού τους έχουμε, πού θα τους βάλουμε. Έτσι. Είναι καλά. Δείτε. Λοιπόν, έχω άλλο χρόνο. Όχι, δεν έχεις. Άνω τελεία, Διονύση. Δεν έχεις καθόλου χρόνο και στο λέω έτσι απότομα. Πες μας γρήγορα όμως τι θα δούμε μετά, στο δεύτερο μέρος. Έχουμε ένα θέμα με τον πρόεδρο των πυροσβεστών. Α, μεγάλο θέμα. Κύριο Κλιμάκη των Αργυράδων. Ακύρωση απόφασης. Έχουμε τον κύριο Πελάη, τον κύριο Βορύδη με την κυρία Κράτσα. Έτσι. Σωστά, σωστά. Τον κύριο Κατέχη Σπύρο για τα εργατικά χέρια. Τον κύριο Κροκίδη που πρέπει να του πω συγχαρητήρια που χθες ήταν ο μόνος από τους υποψήφιους πολιτικούς πήγαινε τον κύριο Βορύδη. Ο κύριος Βορύδης πήγε για άλλους λόγους γιατί του είχαν στείλει μια επιστολή. Ο κύριος Κροκίδης όμως πήγε εκεί να παρακολουθήσει την παρέλαση 3-4 μαθητών στην ΕΡΙΚΟΣΗ. Πολλά συγχαρητήρια. Θα δούμε το ρεπορτάζ, το έχουμε ετοιμάσει. Αλήθεια. Και έχουμε και την κυρία Νικολέτα Παντή. Και ένα μικρό απόσπασμα από την παρέλαση για το τι έγινε έτσι. Για το κλίμα των ημερών. Έχουμε όμως και μια τηλεόραση 32 ετών, προσφέρατε τα καταστήματα Γερμανός, τον κύριο Σπύριο Σημάδη που τον ευχαριστούμε.
Γρήγορα να δούμε χορηγούς και επιστρέφουμε. Τη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Πολυκατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Μεγάλη προσφορά. Για λίγες ημέρες, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά χειμερινά ρούχα από 5 έως 10 ευρώ. Μεγάλες προσφορές και στα υποδήματα. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Εστιατόριο Rex. Από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων Κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Λιστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Μάστορα Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία. Συπτική χειρουργική αίθουσα. 10 ειδικούς ιατρούς. Ακτινολογική αίθουσα. Σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευσης COVID-19 και συμπτωμάτων. Νευροχειρουργικό ιατρείο σπονδυλικής στήλης. Νευρολογικό. Καρδιολογικό. Γυναικολογικό ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11-126. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Λόγος αντίλογος, επιστρέψαμε εδώ Διονύση, δεύτερη ενότητα, πολλά τα θέματα και σε αυτήν την ενότητα, πάντα ενδιαφέροντα, πάντα με αποκαλύψεις. Έχουμε όμως και μία τηλεόραση 32 ετών, προσφορά τα καταστήματα Γερμανός, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε γιατί οι μέρες πλησιάζουν για κάποιον ή για κάποια που θα έχει δυνατότητα να κερδίσει αυτό το όμορφο δώρο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπύρο Σημάτη που πήρε την πρωτοβουλία για να χαρίσει αυτό το δώρο σε όσους μας βλέπουν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σημάτη. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ και στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Βορύδης, υπουργός Ιστορικών, με την κυρία Κράτσα. Επίκεντρο ήταν οι συμβασιούχοι, γιατί ήταν ένα θέμα που είχε προωθήσει η κυρία Κράτσα και ο κύριος Βορύδης υπέγραψε τη σύμβαση και υπέγραψαν οι πρώτες συμβάσεις των συμβασιούχων. Και πάμε να τους ακούσουμε τι μας δήλωσαν. Για συναντήσεις και με την αυτοδιοίκηση. Επομένως, συναντιέμαι τώρα με την κυρία Περιφερειάρχη. Μία κατά γενική ομολογία επιτυχημένη περιφερειάρχη και προφανώς την επόμενη περιφερειάρχη. Και επομένως θα έχω τη χαρά, ελπίζω, από τη θέση της περιφερειάρχου εκείνη, από όποια θέση εγώ, να την συναντώ και στην επόμενη περίοδο για να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Η ευκαιρία που μας δώσατε να σας δούμε και στον τόπο μας και να σας πούμε και εδώ επί τόπου τα θέματα που μας απασχολούν, τα οποία τα έχουμε συζητήσει και στην Αθήνα πολλές φορές, τις όσο το δυνατόν γρηγορότερης στελέχωσης των υπηρεσιών μας σε μια προσπάθεια που γίνεται σήμερα να λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά και παραγωγικά η περιφέρειά μας, να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έχουν σχέση κυρίως με την απορρόφηση των πόρων που μας διατίθονται στο άνοιγμα αυτής της περίοδου, το ΕΣΠΑ 21-27, το Ταμείο Ανάκαμψης, η κοινή γεωργική πολιτική που μας έρχεται. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, απλά επιβεβαιώθηκε ακόμη μια φορά το αίτημά μας, αλλά να εκφράσω και την ικανοποίησή μας ότι άρχισα σιγά-σιγά να ορκίζω τους νέους μόνιμους υπαλλήλους που κατέφθασαν, όπως μας είχατε υποσχεθεί, αρχή του καινούριου χρόνου. Ακούσαμε την κυρία Κράτσα και την κυρία Βορύδη, τον κύριο Βορύδη και την κυρία Κράτσα, να μην παρεξηγηθώ. Απλά, πέρασα από τις γυναίκες, έτσι. Πάμε στη μία ακύρωση, έτσι. Της απόφασης που είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κώστα Λέση, όσον αφορά το κτίριο που είχε βρεθεί για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αργυράδων. Η αποκεντρωμένη το ακύρωσε, τονίζοντας ότι ήταν λάθος η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Έχουμε τον κύριο Καραταράκη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών, πάμε να τον ακούσουμε. Και εμείς ανησυχούμε, γι' αυτό και είμαστε εδώ σήμερα. Είχαμε στείλει ένα έγγραφο προς τον Υπουργό, στον κύριο Βορύδη, από 4 Μαρτίου. Είμαι εδώ σήμερα να το δώσω χέρι με χέρι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε από κανέναν. Έχουμε ζητήσει συνάντηση και με τη διοίκηση, με όλη τη διοίκηση. Αναμένουμε και εκεί, έχουμε κλείσει ραντεβού, έχουμε δώσει έγγραφα. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη και πολύ φοβούμαστε ότι θα ξεκινήσουμε την αντιπυρική χωρίς κλιμάκιο Νότιας Κέρκυρας, αλλά με περιπολικά. Η προκήρυξη που είχε βγάλει ο Δήμαρχος για ένα κτίριο. Η αποκεντρωμένη εδώ που είμαστε,
Είναι απόφαση της αποκεντρωμένης ότι δεν πληρούσε τις προδιαγραφές, όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν δεν έχουν γίνει, οπότε εκ νέου είναι άκυρη όλη η προκήρυξη, όλη η ενέργεια, ό,τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος έως σήμερα είναι ακαρπές. Θα περιμένουμε και ευελπιστούμε και εμείς ότι θα υπάρξει κάτι, γιατί προβληματιζόμαστε και εμείς και για τους συναδέλφους, αλλά και για τους συμπολίτες μας εκεί. Τον ακούσαμε και τον κύριο Καραταράκη. Εντάξει, πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί ξεκινάει η ατυπηρική περίοδος. Χρειάζεται το κλιμάκιο εκεί. Ας ελπίσουμε να βρεθεί. Πάμε και στον κύριο Πελάη. Κινητοποιήσεις. Συνέχεια κινητοποιήσεις. Ο κύριος Πελάης στους δρόμους είναι πάντα, αλλά στα ξενοδοχεία τώρα, γιατί ανοίγει η τουριστική σεζόν και τα προβλήματα είναι πολλά. Ας τον ακούσουμε τι μας λέει. Είναι λοιπόν, ξεκινάει μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, στην οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανωθούν, πρέπει να συντονιστούν, διότι εδώ δεν κινδυνεύει μόνο το εισόδημά μας, κινδυνεύει και η ίδια μας η ζωή και η σωματική μας. Ξεκινάει η τουριστική σεζόν με προετοιμασία καταρχήν των χώρων δουλειάς από τους εργαζόμενους, αλλά και σε λίγες μέρες έρχονται και οι πρώτοι τουρίστες και ξεκινάει με σοβαρότατα προβλήματα για τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν εισόδημα, διότι το επίδομα ανεργίας έχει τελειώσει από το Γενάρη και το Φλεβάρι και η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην επαναφορά στο εξάμεινο του επιδόματος ανεργίας. Δεν είναι τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εποχιακών εργαζομένων στον τουρισμό. Είναι και η ένταση η οποία από την πρώτη μέρα οι εργοδότες έχουν βάλει τους εργαζόμενους προκειμένου με τα λιγότερα δυνατά εργατικά χέρια να βγει η περισσότερος όγκος εργασίας. Μετά τον κύριο Πελάη, να μείνουμε στα θέματα του τουρισμού, αν θέλεις. Κατέχει Σπύρος για τα εργατικά κέντρα. Θα πάω γρήγορα για να προλάβω όλα τα θέματα. Θα ακούσουμε. Εργασίες που έκαναν σε παρελθόν, έχουν αλλάξει επαγγέλματα και όσοι έχουν φύγει από τον τουριστικό τομέα και από την εστίαση έχει γυρίσει μόνο το 25 με 50%. Αυτή είναι παγκόσμια ρυθμή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τώρα που είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης και αναπτύσσεται ταχύτητα μετάχυστη φόρα, έχει γνωρίζει αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ξενοδοχεία καινούργια, πάρα πολλά μαγαζιά της εστίασης ανοίγουν και δυστυχώς... Ακούσαμε τον κύριο Κατέχη, πράγματι υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Υπάρχει έλλειψη, στο κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει έλλειψη και καλά κάνει και το επισημαίνει ο κύριο Κατέχης. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Πανδύ, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ρεπορτάζ σχετικά με μια ανακοίνωση που έδωσε δημοσιότητα πολιτικού περιεχομένου. Πάμε να την ακούσουμε. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικολέτα Πανδύ, η κεντρική πολιτική σκηνή έχει επικεντρωθεί σε δύο μεγάλα γεγονότα: το σκάνδαλο των υποκλοπών και το δυστύχημα στα Τέμπη. Στις δύο περιπτώσεις, η διαχείριση που επιχείρησε η κυβέρνηση ήταν η απόδοση ατομικών ευθυνών προκειμένου να προστατευτεί με κάθε τρόπο ο Πρωθυπουργός. Η ατομική ευθύνη που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβερνός απαράταξη, τονίζει η κυρία Πανδύ, δεν μπορεί να συγκαλύψει την συλλογική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια εφάρμοσε με συνέπεια την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, φέρνοντας την ελληνική κοινωνία στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Κύριοι της κυβέρνησης, για το μοναδικό πράγμα που είστε υπεύθυνοι είναι η ανευθυνότητά σας. Στις επόμενες εκλογές, όπως τονίζει η κυρία Πανδύ, ο λαός θα κρίνει και θα αποδώσει τόσο τις ατομικές, όσο, όπως υποστηρίζει υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικολέτα Πανδύ, και τις συλλογικές ευθύνες που αναλογούν στον καθένα. Ακούσαμε και την κυρία Πανδύ, υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί και επίσημα. Περίμενε. Θέλω να πάω σε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ για την Ερίκουσα. Φυσικά, το έχουμε. Πήγε ο κ. Βορύδης, μπράβο του. Και πολλά συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι άλλοι έμειναν εδώ, γιατί έκανε πολλές χαιρετούρες. Και σου λέω ψήφους τώρα εδώ πέρα. Νομίζω ότι κάθε χαιρετούρα είναι και ψήφος. Ο κύριο Σπύρος Προκύδης. Για να τον ακούσουμε τον κύριο Προκύδη. Είναι ένα ρεπορτάζ ενιαίο. Πάμε να δούμε. Τον κύριο Βορύδη, μάλιστα. Πάμε, πάμε. Σαν να
γιατί ο αρχικός μου προγραμματισμός ήταν να πάω για τις επαιδευτικές εκδηλώσεις στα Καλάβρια. Αλλά δέχτηκα ένα γράμμα από τη δασκάλα στην Ερίκουσα, το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Και είπα ότι αξίζει να πάω στην Ερίκουσα να είμαι εκεί στον εορτασμό. Μου είπε ότι έχει ένα μόνο θέσιο δημοτικό σχολείο και ένα καινούριο νηπιαγωγείο και είναι 4 παιδάκια που θα παρελάσουν. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι σημαντικό και συμβολικά να πει κανένας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυτό το πιο βόρειο σημείο της Ελλάδος και στηρίζει τους Έλληνες και τον Ελληνισμό σε όλα αυτά τα σημεία στα οποία εξακολουθούμε να κρατάμε ζωντανή την παράδοση αλλά και αναπεπταμένη τη σημαία, ειδικά σε αυτές τις μέρες. Η κίνηση ήταν πολύ μεγάλη για το πατριωτικό φρόνημα που έδειξαν τόσο τα παιδάκια τα μικρά, όσο και οι δασκάλισσες, η πιαγωγός και η δασκάλισσα, καθώς επίσης και ο κόσμος εκεί. Το φρόνημα είναι πολύ υψηλό, η διάθεση για να παλέψουν για τα αιτήματά τους εκεί, γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα όπως είναι η πυρασφάλεια, η οποία πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, καθώς επίσης υπάρχουν και θέματα υποδομών. Εγώ παρέμεινα σταθερός και εξέφρασα την άποψή μου τόσο στους κατοίκους όσο και στον κύριο Υπουργό, ότι θα πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι εκεί τη δημιουργία ενός αυτόνομου Δήμου, του Δήμου Διαποντίων Ίσων, προκειμένου να είναι καλύτερα διοικητικά οργανωμένοι και να μπορούν να παίρνουν πόρους από την Ευρώπη και να αυτοδιαχειρίζονται εκεί τις υποθέσεις τους. Όχι ότι σήμερα δεν γίνεται, αλλά θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερα και σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος. Εύχομαι να μπορέσουμε τα 4 παιδάκια στην προοπτική των ετών που έρχονται να τα κάνουμε πολύ περισσότερα. Και πάλι εύχομαι υγεία σε όλους εκεί πάνω και να ξέρουν ότι θα φροντίσουμε και για γιατρό, θα φροντίσουμε και για ό,τι εκκρεμεί και θα κάνει τη ζωή τους ασφαλή και καλύτερη. Το είδαμε το ρεπορτάζ. Καταρχήν συγκινητικό. Οι τρεις μαθητές, τάξη πολύ συγκινητικό και ο κύριος Κλοκίδης και ο κύριος Βορύδης. Λοιπόν. Και αν θέλεις να κλείσουμε όμορφα, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα τη χθεσινή παρέλαση. Μεγάλη συμμετοχή μαθητών, προσκόπων και όχι μόνο φιλαρμονικών μας για ακόμα μία φορά που έλαψαν με την παρουσία τους. Πάμε να δούμε ένα μικρό έτσι βίντεο.
Είδαμε και ένα απόσπασμα λοιπόν από την παρέλαση. Διονύση, κάπου εδώ ολοκληρώνει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δύο φωτογραφίες. Μία από τους καταράκτες του Νιαγάρα. Σωστά. Τι βλέπουμε. Έγιναν μπλε. Με τα χρώματα της γαλανόλευσης. Πες. Και βεβαίως και στο Ντουμπάι, που το υψηλότερο κτίριο έτσι έμοιαζε με την ελληνική σημαία. Φωτίστηκε με τα χρώματα της γαλανόλευσης. Η Ελλάδα πολύ και όμορφο, αυτό πολύ... είναι... μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Λοιπόν. Και συγκινητικό. Λοιπόν, Διονύση, δεν έχεις άλλο χρόνο, δεν θα πεις τίποτα άλλο. Τα άλλα την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Επίσης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή Λόγος Αντιλόγος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Μην ξεχνάτε το δώρο μας, την τηλεόραση 32 ινσών, προσφέρω τα καταστήματα Γερμανός, όπου μπορεί να είσαι τυχερός ή τυχερή που θα το κερδίσει. Ευχαριστούμε τα καταστήματα Γερμανός, τον κύριο Σημάτη για ακόμη μια φορά. Από όλους εμάς, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη. Πολυκατάστημα Well στην Κέρκυρα με εξαιρετικές τιμές. Μεγάλη προσφορά. Για λίγες ημέρες, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά, χειμερινά ρούχα από 5 έως 10 ευρώ. Μεγάλες προσφορές και στα υποδήματα. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Hey.
Εστιατόριο Rex. Από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με ιδατογραφίες διάσημων Κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Μάστορας Ιατρικές Υπηρεσίες στη Ρόδα. Με πλήρως εξοπλισμένα ιατρία, συπτική χειρουργική αίθουσα, 10 ειδικούς ιατρούς, ακτινολογική αίθουσα, σύγχρονο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργαστήριο και ανίχνευσης COVID-19 και συμπτωμάτων, νευροχειρουργικό ιατρείο σπονδυλικής στήλης, νευρολογικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 24ωρη υπηρεσία διακομιδών με 2 ασθενοφόρα. Συνεχίζουμε καθημερινά και Σαββατοκύριακα να σας προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες καλώντας το 11-126. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630 64 190.